Δεν υπάρχει τίποτα όρθιον σε όλο το στόμα. Το χείριστο, η εθνική μας ασφάλεια, αμφίροπη. Και έχουμε τώρα β' γύρος κυρίου Λύτρα, η απόδειξη της μελέτης του της δεύτερης για το θανατικό εκτός μεθ. Πόσες φορές ασχολήθηκαν οι παλιούντες και οι δημοσιογράφοι να τα μεταφέρουμε. Και λέει ο άλλος, παρκάρεντες ο Πλεύρης και η Γκάγκα της αχερουσίας λίμνης. Λες και δεν γνωρίζουμε τα πεπραγμένα των προηγουμένων. Που μέχρι στο Αιγαίο άφησαν ασίδωτους ψαράδες Τουρκίας με νόμο να μην φέρουν ποινική ευθύνη, όπου και να περιδιαβαίνουν και να λιεύουν. Και τα όσα γίνονται, οι ομοσπονδίες εκεί στα σύνορα, ειδικά Αλεξανδρούπολης, των επιχειρηματιών, μας περιέγραφαν φρικτά, τύπης, όλα και γεμίζουμε και από ψάρι Τουρκίας, τα δικά μας. Ποιος τώρα θα ασχοληθεί? Τα αντικήθυρα θεωρούνται τουρκικά, εάν δεν το γνωρίζετε. Γιατί ως παιδί είχα τεραστία εθνική υπερηφάνεια. Ήξερα ακριβώς ότι είναι στα τόσα μίλια. Γιατί τώρα όλα ελέγχονται ό,τι πεις. Και διακινδυνεύεις. Μην πω τι, σας τα έχω περιγράψει με ντοκουμέντα. Λοιπόν, περίμενε ο κ. Μητσοτάκης, το φίλο Ερντογκάν να του δώσει και συγχαρητήρια. Μήπως θα γίνεται ο Βενιζέλος Β' το 30 που με τον Κεμάλ, ένα σύμφωνο εκεί φιλίας και λοιπά, 8 χρόνια το περιεργάζονταν και συμπεφώνησαν ο Ερντογκάν. Μένετε, διότι γνωρίζει ότι εδώ είναι πιόνια και μόνο πιόνια οι θύνοντες. Και αφού από το Ιμπέριουμ νέουν τα πανιά του, οι άνεμοι αυτοί τον ευνοούν, ευνοούν ανέκαθεν τη Τουρκία να ευρίσκεται με τα δυο της πόδια σε δυο ημισφαίρια. Ένεκα της αρίστησης διπλωματίας που γνωρίζει πότε θα βάλει το μαχαίρι στο κόκαλο, πότε μέχρι τελευταίο ψήγματος τα δικαιώματά της, ψήγματος τα δικαιώματά της θα τα λάβει στο έπακρον. Και εμείς, τι του είχες τελικά Μητσοτάκη? Τι του είχες υποσχεθεί? Υποπτευόμαστε. Τι γίνεται εκεί στη ρημάδα Ανατολική Μεσόγειο? Δεν υπάρχει ελληνικό εκεί μνημόνιο? Τα του Λιβικού που μια χαρά τα έχει περάσει και τώρα με τις αντιρρήσεις του μενόμενος όσο Ηνωμένες Πολιτείες αυτοί πράττουν όπισθεν χάριν του Ερντογκάν. Δεν βλέπεις? Και εσύ συνεχίζεις ακάθεκτος, αγκιστρωμένος σε εκείνο το όχημα που φαίνεται να χάνει των δυτικών, που φαίνεται να μην υπάρξει αύριο όπως το πάνε και που φαίνεται να επιμένουν να θέλουν να ξεδενώσουν τον Πούτιν. Τώρα με την επιστράτευση τους κάνει και γενική, εκεί θα το πάνε αυτοί. Και όχι μόνο αυτό, μέχρι την πλήρη προσωπική του εξόντωση το πάνε. Και δεν γνωρίζουν, δεν καταλαβαίνουν ότι θα αποθανέτω μετά των αλλοφύλων. Όλοι γνωρίζουμε αυτή τη φράση. Μετά τον εχθρό μου λοιπόν θα πέσω. Ότι θα αρπάξει τα πυρηνικά, έτοιμος είναι. Πλήστοι επαγίοντες, από τα ρεπορτάζ που σας μεταφέρω,
το είπαν. Πονάει η ψυχή μου γιατί έφτασε το χρέος το 5,5 κοντεύει και δεν είναι άλλου κράτους εις αυτό το σημείο. Τα επιτόκια. Σας τα λένε, τα διατυμπανίζουν. Όχι. Λοιπόν, ποιος φταίει, τι γίνεται, στα εσωτερικά. Οι ζήμες, 22 άτομα, 2 είχαν επιβεβαιώσει ότι ήταν κλέπτες. Άπαντε σαθώη. Πέρασε το 20χρονο. Τι θέλετε ρε παιδιά, σας το είχα πει. Ό,τι και να γίνει θα μας τη φέρουν επίσης. Και όλα αυτά που ο Χριστοφοράκος έλεγε, είχα 151 βουλευτές στο τσεπάκι μου και χρηματοδοτούσε με τη δουκάλα τη συμβία του, που βρήκαν τη σοφσόρ του, που έλεγε μιστράς και έτσι του υποψιαστήκαν, που από την εποχή 97 που ήμασταν παιδάκια και εμείς, από τότε με την ψηφιοποίηση 8002, αχ πως μου ήρθε απ' έξω, τα θυμάμαι γιατί μια 20ετία έρευνες για τις ζήμες και όλοι περιμέναμε κάτι να γίνει, αλλά τούτη η γάτα δεν θέλει να μην εμφανίζεται αυτή. Λοιπόν. Και όλοι τώρα αθώοι είναι καπαραγραφείς. Τι λες βρε Ελλαδιστάν και κυρία Θάνου, στα περί Βιεννόπουλου ή εφημερίδα. Ιώτα εφημερίδα. Έχει ντοκουμέντα. Έχει ηχητικά. Τα πήρε η εισαγγελέα αυτά. Και αν τα πήρε, πώς εξήλθε η αθωτική απόφαση. Ακόμη και για την κυρία Θάντα. Επί Βιεννόπουλου τώρα καταστάσεις. Δεύτερη φορά πάει αυτό στο αρχείο. Ότι λοιπόν, Γενόπουλος, θυμούμεθα όλοι πόσο περιπεπλεγμένος ήταν και αυτός. Θα το εξετάσουμε τώρα λεπτομερώς τι αλληλητικό, τι μειωτικό, γιατί κάθε προσωπικότητα που έφυγε σε ξεχωριστά ρεπορτάζ. Σημασία έχει ότι δεν υπάρχει πια δημόσια υγεία. Τα κατάφεραν. Σε μοντεσοριανά σχολεία, και έχει αυτό αναπτυχθεί από μένα από εποχή που ίδρυσα πρώτη φορά την εφημερίδα μου. Ίσως να μην το έχετε ακούσει, η Μοντεσόρη, μια δασκάλισσα της Ιταλίας, είχε πει δεν μπορείς να πάρεις τον πίνακα ψηλά, π.χ. λέμε, και να σηκώνεται το νήπιο για να φτάσει να γράψει ή να το αντιμετωπίζει σαν ενήλικα. Θα πρέπει όλα να είναι στο ύψος του, στις σκέψεις του, όλα ένα περιβάλλον που να διαβιεί ομαλά εκείνο και μόνο εκείνο για να μπορέσει να βιώσει και την εκπαίδευση, να την καταφέρει άριστα, να ανέλθει ως ενήλικας μετέπειτα. Μια κυρία που εισθένησε το κοράσιό της έφτασε λοιπόν εις τα πέδων και της είπαν φέρε σεντόνι, φέρε εκείνο, φέρε τάλο. Είχε βγει στα social media, δεν είναι πολλές μέρες, ίσως να μην είναι ούτε εβδομάδα, και τους ξεφτύλισε, αλλά δεν είδα ούτε μία αντίδραση μαζί με ένα Ρωμά παιδάκι ήταν, αλλά περιέγραφε η γυναίκα. Λατρεύω όλους τους συνανθρώπους μου, αλλά είχαμε ζητήματα γιατί δεν γνωρίζαν ώρες επίσκεψης, έκαναν παρανομίες διάφορα εκεί έμπροστά της, και σημασία έχει ότι δεν υπήρχε τίποτα. Της είπαν και θερμόμετρο, πώς το θυμήθηκα αυτή τη στιγμή, γιατί είναι όλα από μνήμης κάθε φορά που σας μεταφέρω. Δεν έχω εγώ στούντιο και ακόμη και στις ειδήσεις στο Γκατζαφέρι ήμουν η μόνη Ελλάδη που τις μετέδιδα από μνήμης. Λοιπόν, της είπα να φέρει θερμόμετρο από το σπίτι της. Καταλαβαίνετε επιπλεύρη που δεν τον γνώριζε η μαμά του που του έδινα τη σελίδα για να γίνει γνωστός και δεν πληρωνόμουν. Εντάξει, στο τυλάς. Τι γίνεται. Ποιοι
έχουν τα ηνία της δημόσιας υγείας. Πού είναι η δημόσια υγεία? Έχουν αποτελειώσει τα άπαντα και τα συνεχίσουν και τώρα ο εις μετά του άλλου διαμάχονται αν θα το λένε προσωπικό γιατρό, εάν θα το λένε άλλος πώς, για μια στιγμή. 3.000 γιατροί λέω, ασθενείς στον κάθε γιατρό. Δηλαδή, έτσι, κεφαλονιά, προσπαθούν να βρουν ένα παθολόγο, λέει. Μα πώς με τις απολαβές, πώς διδάσκαλοι δεν βρίσκουν να διαμείνουν. Και από την εποχή μου, καθηγητέ, δεν υπήρχε ένα σπίτι με μπάνιο. Τώρα είναι όλα για τους τουρίστες, ανάλογα. Είναι, φταίει και ο πληθυσμός ο ίδιος. Ο πληθυσμός ο ίδιος που έχει ρέψει εις τον καναπέ και αυτή την αντίσταση και μόνο ξέρει. Όχι σαν εμένα, εγώ είμαι η τρελή εννοείται. Και το διακινδύνασα κι αυτό. Που πάω στα μήκη πλάτη της γης με τον οβολό μου τον τελευταίο, όταν είδα ότι όλοι πληρώνονται. Αλλά τέτοιο κράτος, χείριστο, από τα 33 πως τώρα απαριθμό που είδα και περιδιάβηκα τα ύψη, το τέρμα των ζουγκλών. Δεν υπάρχει χειρότερο του Ελλαδιστάν. Ό,τι μας βρει θα τα τραβήξουμε, αλλά πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι. Πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι γιατί έχει απασφαλιστεί ο Ερντογάν. Έχει απασφαλιστεί. Τελείωσε και ο Στόλτεμπεκ στο τέλος του έτους να φύγει. Μπορεί να είναι και τρισχύριστα μετά με τον άλλον. Γιατί ήξεις αφήξεις όλοι τους. Όταν εδώ σου λέει ότι είμαστε σε πόλεμο με το Ρώσο. Βλέπεις ένα Ουσμπεκιστάν, δεν δέχεται τις βάσεις όταν φεύγαν από το Αφγανιστάν. Εδώ δεν ξέραμε ποτέ ένα όχι ποτέ. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει απαλείψει το 370 ε. Το 19 θυμάστε εκεί πέρα ένα κώδικα που κάνανε, ανανέωση ποινικού κώδικα. Απαλήφθηκε αυτοί που τα φτιάχνουν τα λογισμικά και τα εμπορεύονται. Αυτή η φράση απαλήφθηκε. Έως 2-3 χρόνια η άλλη φυλακή και αυτά, και εγώ είχα μια έρευνα, σας είχα αποδείξει τι ωραία εκεί ο ανιψιός, μετά των οικείων και παρικείων και φίλων και πώς πήγαιναν και έρχονταν εκεί οι εταιρείες, ποια συνηφαίνεται μέσα στην άλλη, θα βρεθεί άκρη με τις υποκλοπές, όσο βρέθηκε και με τις ζήμες και τάχα να μας ρίξει τάχα στα μάτια, ο Άριος Πάγος θέλει ξανά να, τι να, παραγράφηκαν. Τι Ελλαδιστάν είναι αυτό? Τελείωσε. Κερδίζει το βραβείο ο Μητσοτάκης της πιο διεφθαρμένης κυβερνήσεως από όταν γίναμε κράτος. Οχριά του Σιμίτη το χάλι. Γκρίζε τζόνες στα ίμια. No troops, no ships, no flanks. Το κατοχύρωσαν οι Αμερικάνοι, εμείς ευχαριστήσαμε τους Αμερικάνους και πάμε στο Ελσίκι Μαδρίτη και αφήνουμε ζωτικά συμφέροντα στην Τουρκία. Αυτά κάνανε οι Αθήνοντες. Και πάμε και στα περί στρατηγίου του ΝΑΤΟ του 2006, το οποίο μας έλεγε τι. Τι εκεί υπονοήσαμε και το συνυπογράψαμε.